Χαίρετε! Ξεκινάμε μια καινούρια σειρά βίντεο βάσει της νέας ονοματοδοσίας για να βρούμε μέσω του παρελθόντος και παραδειγμάτων τα οποία μπορούν να μας βοηθήσουν και στο σήμερα. Να μάθουμε λοιπόν από το χθες στο πώς θα βελτιωθούμε εμείς τώρα. Ξεκινάμε με κάτι το οποίο μου έκανε εντύπωση μετά το πέρας της μάχης στις πλατεές με αρχηγό των ελληνικών δυνάμεων του Παυσανία το 479 π.Χ. Χριστού που λένε. Λοιπόν, αφού τελειώσει η μάχη, μας δεν μας ενδιαφέρουν τώρα οι λεπτομέρειες, οι στρατηγικές και οι πολεμικές. Θα κοιτάξουμε να μάθουμε από άλλα πράγματα. Τελειώνει η μάχη, εισέρχεται στη σκηνή του Μαρδόνιου, ο Παυσανίας. Βλέπει μέσα χρυσάφια, ασημένια, τα υφάσματα όλα με τα ξένια. Καλεί τους μάγειρες του Μαρδονίου, μιας και αυτοί δεν πρόλαβαν να υποχωρήσουν, να φύγουν, και τους λέει, κάντε μου, ετοιμάστε μου ένα γεύμα σαν και αυτό που θα έτρωγε ο Μαρδόνιος. Λοιπόν, ετοιμάζουν το γεύμα. Παράλληλα όμως ο Παυσανίας έχει δώσει εντολή και στους Σπαρτιάτες μαγείρους ή τέλος πάντων σε αυτούς που μαγείρευαν για αυτούς, να κάνουν και ένα γεύμα δικό τους. Φέρνουν οι Πέρσες υποτελείς το γεύμα και περιττώ να σας πω ότι και τι δεν είχε. Κλειδί, τα πάντα. Κρέατα, ψημένα, μαγειρευτά, από άρτους, από κρασιά, από χία δυο. Και ποσοτικά και από άποψη πληθώρας των υλικών. Και έχουν λοιπόν δίπλα το γεύμα των Σπαρτιατών, το οποίο ήταν πολύ λιτό. Θα πούμε σε άλλο βίντεο στις λεπτομέρειες το τι περιείχε, γιατί έχει σημασία. Αλλά εδώ τώρα τι θέλω να σας πω. Φωνάζει λοιπόν και τους άλλους στρατηγούς και τους δείχνει από τη μία πλευρά το γεύμα των Περσών και από την άλλη το γεύμα το δικό τους. Με αυτό που τρέφονταν γενικότερα πάνω κάτω όλοι οι Έλληνες τότε. Και τους λέει, κοιτάξτε τι είχανε και τι ήρθαν να πάρουνε. Ο Παυσανίας ήθελε να δώσει μία άλλη έννοια αυτού, τέλος πάντων, από αυτό που είδε εκείνη τη στιγμή. Αλλά εγώ θέλω να δώσω μία διαφορετική. Μία διαφορετική έννοια η οποία μας αφορά και εμάς σήμερα. Δηλαδή, όταν έχεις τα πάντα, είτε είναι αυτό από διατροφή είτε και γενικότερα, αλλά ας μιλήσουμε τώρα στο θέμα της διατροφής. Δηλαδή θα έχεις και το βούτυρο σου θες να φας, και το κουρασανάκι σου θες να φας, μετά θες και το γλυκάκι σου αφού έχεις κάνει το κρέας σου, δεν ξέρω εγώ τι, έχεις φάει και τη σαλάτα. Θες τα πάντα. Δηλαδή μέσα θες να έχεις λίγο καλοπέραση, ρε παιδί μου, στη διατροφή σου. Μην περιμένεις να φτάσεις ποτέ, και δεν θα φταίει τώρα, μην περιμένεις να φτάσεις ποτέ σε έναν άνθρωπο ο οποίος θα τρώει λιτά και περιεκτικά. Δηλαδή θα φάει αυτό που πρέπει να δώσει στον οργανισμό του, είτε είναι αυτό ξηρή καρπή, είτε είναι κρέας, είτε είναι μια σαλάτα, και τέλος. Τα πολλά περιτά δεν χρειάζονται. Και δεν είναι θέμα θερμίδων, δεν είναι θέμα ότι αυτοί θα τρώγανε κάτι παραπάνω σε θερμίδες, γιατί αν ήταν έτσι αυτοί θα ήταν και πιο δυνατοί, αν το πάμε βάση λογικής, και αυτοί δεν θα είχαν δυνάμεις να αντιπαλευθούν οι μεν τους δε. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα, το θέμα είναι η πειθαρχία που είχαν
η δική μας πλευρά, ακόμη και στη διατροφή. Δηλαδή ήταν αυστηροί ακόμα και στο τι θα φάνε. Όχι μόνο στην εκπαίδευσή τους μέσα στο αντικείμενό τους, δηλαδή όσον αφορά το σωματικό μέρος της εκγύμνασης, ακόμα και στη διατροφή τους έπρεπε να πειθαρχήσουν. Βέβαια αυτό έγινε και, έγινε και συνήθεια ζωής. Πλέον από ένα σημείο και έπειτα δεν ήταν βάρος το να τρώνε μόνο αυτά που έπρεπε. Για αυτούς ήταν βάρος να φάνε ένα γεύμα το οποίο ήταν υπερβολικό. Η υπερβολή λοιπόν στο, όσον αφορά την ποσότητα της τροφής και την πληθώρα, μην περιμένεις να σε κάνει καλύτερο αθλητή. Πόσο μάλλον να σε κάνει και καλύτερο άνθρωπο. Αν θες να φτάσεις σε άλλα επίπεδα αθλητικά, για να το φέρουμε λοιπόν στα δικά μας μέτρα, θα πρέπει να έχεις πολύ μεγάλη πειθαρχία σε σημείο τέτοιο ώστε να σου γίνει τρόπο ζωής, σε αυτό που θα τρως κάθε μέρα. Δεν σου είπα ότι θα ξεφεύγεις μία στο τόσο, θα συμβεί και αυτό. Αλλά ο κανόνας πρέπει να είναι πειθαρχία στη διατροφή σου. Μην ζητάς τα πάντα, όχι. Ακόμα και στις γεύσεις, πρέπει να είναι απλές, γήινες. Μη θες πολλές σάλτσες, πολλά διαφορετικές διακυμάνσεις στους γευστικούς σου κάλικες. Μη ζητάς πολλά. Απλά πράγματα. Παίρνεις το χορτό, λεμονάκι, λαδάκι, τέλος. Δεν θα σου βάλω εγώ 200 πράγματα περιτά επάνω για να στο κάνω πιο νόστιμο να το φας. Όχι. Η γεύση που έχει. Και ξαναλέω, δεν είναι θέμα θερμίδων, είναι θέμα πειθαρχίας. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Σκεφτείτε λίγο αυτό που σας είπα. Και θα επανέλθουμε και με άλλα βίντεο από εδώ και πέρα, τέτοιου είδους. Ευχαριστώ πολύ.